Καλημέρα, anime και manga fans, και καλώς ήρθατε σε ένα μετά από τόσο καιρό live stream αφιερωμένο στις δύο καινούργιες μορφές του Goku, τον Super Saiyan God και τον Super Saiyan Blue. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω άμα έχετε ρίξει καμιά ματιά στη σελίδα μου στο Facebook. Πάντως, για το επεισόδιο 104 υπήρχε μία φήμη η οποία επιτέλους επιβεβαιώθηκε. Ο Super Saiyan God Goku ή ο κόκκινος Super Saiyan, ο Super Saiyan Red, πείτε τον όπως θέλετε, δηλαδή η μορφή η οποία αποκτάς με την τελετή με τους υπόλοιπους Saiyans, επιτέλους επιστρέφει στη σειρά. Και όλοι έχουν αρχίσει να τρελαίνονται, παιδιά, διότι μέχρι τώρα είχαμε όλη την εντύπωση ότι ο Super Saiyan God δεν θα εμφανιστεί ποτέ στο άνιμε, ασχέτως στο μάγκα εμφανίζεται όλη την ώρα, διότι στο άνιμε ο Goku συγκεκριμένα φαίνεται, και ο Beerus το λέει, φαίνεται να απορροφάει τη δύναμη του Super Saiyan God. Αντίθετα στο μάγκα, απλά δηλώνει ότι δεν έχει ξεκλειδώσει όλη τη δύναμη του Super Saiyan God και υπονοεί ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να την ξεκλειδώσει και θα δυναμώσει. Αντίθετα στο άνιμε, έχουμε τον Goku, ο οποίος σύμφωνα με τον Beerus έχει απορροφήσει τη δύναμη του Super Saiyan God. Στη συνέχεια, στο επεισόδιο 14, τον βλέπουμε να πολεμάει ακόμα καλύτερα από ό,τι πολεμούσε στο Super Saiyan God, το οποίο σημαίνει ότι το κορμί του άρχισε να συνηθίζει τη δύναμη. Και στο τέλος του επεισοδίου 14 βλέπουμε τον Goku σαν Super Saiyan και στη συνέχεια στη βασική του μορφή να καταστρέφει μια σφαίρα του Beerus, και μέχρι και ο Beerus να δηλώνει τα γνωστά, ότι είναι επιτυχία, ότι είναι πολύ ταλαντούχος ο πολεμιστής και σαν αποτέλεσμα κατάφερε να απορροφήσει τη δύναμη του Super Saiyan God και να δυναμώσει και να την κάνει σαν τη βασική του μορφή, να το πούμε έτσι απλά. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι στο άνιμε έμεσα μεν, όχι άμεσα, δηλώνεται ότι ο Goku έχει απορροφήσει όλη τη δύναμη του Super Saiyan God. Να πω την αλήθεια, και εγώ αυτό πίστευα, και στη χειρότερη, άμα δεν ήθελα να δηλώσω ότι ο Goku είναι στη βασική του μορφή Super Saiyan God, πάντα έλεγα ότι υπάρχει θεωρία της διπλής βάσης. Δηλαδή ότι ο Goku έχει την βασική του μορφή, όπου χρησιμοποιεί σαν βάση το Ki που έχει στο κορμί του, το φυσικό του Ki, το οποίο του επιτρέπει να γίνεται Super Saiyan με ξανθά μαλλιά, και στη συνέχεια έχουμε την άλλη βάση, όπου ουσιαστικά χρησιμοποιεί το θεϊκό του Ki, άρα μπορεί να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue. Διότι σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε, ο Super Saiyan Blue είναι ένα Saiyan ο οποίος μεταμορφώνεται σε Super Saiyan χρησιμοποιώντας τη δύναμη ενός Super Saiyan Θεού. Άρα με λίγα λόγια είναι η μεταμόρφωση του Super Saiyan αλλά με θεϊκό Ki. Με κόκκινο Ki, πείτε το όπως θέλετε. Θεϊκό Ki θα το λέω εγώ, για να βγάζουμε πιο πολύ νόημα. Πράγμα που μέχρι τώρα έβγαζε νόημα. Τι γίνεται τώρα, παιδιά? Τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι ο Toyotaro αρχίζει στο μάγκα του σταδιακά να ξανεμφανίζει το Super Saiyan God. Όσοι ακολουθείτε το μάγκα ή τουλάχιστον βλέπετε τα reviews μου, ξέρετε ότι ο Super Saiyan God επανεμφανίστηκε στο μάγκα στη μάχη του Goku εναντίον του Hit. Συγκεκριμένα, ενώ ο Goku πολεμούσε το Hit, μεταμορφώθηκε σε Super Saiyan God, φαινόταν να τα πήγαινε καλύτερα στη μάχη, και στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε Super Saiyan Blue και νίκησε. Αντίθετα στο άνιμε έχουμε το Kaioken, αλλά αν και ήταν διαφορετικό, δεν έδειξε στο άνιμε ότι υπάρχει κάποια εμφάνιση της θεϊκής μορφής. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε συνέχεια στο μάγκα ότι ο Toyotaro δεν τρέπεται και στην ιστορία με τον Zamasu χρησιμοποιεί τον Super Saiyan God για τον Vegeta και για τον Goku, και στη συνέχεια δημιουργεί και κανόνες. Προσοχή! Κανόνες που αναφέρω δεν ισχύουν και στο άνιμε και στο μάγκα. Είναι αποκλειστικές του μάγκα. Και το γεγονός ότι μπορεί να τις χρησιμοποιούσε ως τώρα ήταν ότι στην άκρη του μυαλού μου είχα την ελπίδα ότι το μάγκα και το άνιμε είναι παράλληλες ιστορίες που έχουν μεν διαφορετικές λεπτομέρειες, αλλά κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Που να πω την αλήθεια, έχω αρχίσει να χάνω την ελπίδα, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Πάντως, μέχρι τώρα το άνιμε και το μάγκα είναι διαφορετικές ιστορίες που, αν και έχουν παρόμοια αρχή και τέλος, ουσιαστικά, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικές. Δεν μπορείς δηλαδή σε καμία περίπτωση να πεις ότι το άνιμε και το μάγκα σχετίζονται. Είναι αυτό που λέω πάντα και είναι και ό,τι ξέρουμε. Ό,τι ξέρουμε. Φυσικά υπάρχει πάρα πολλή θεωρία με το πώς εξελίσσεται η ιστορία του άνιμε και του μάγκα ή πώς δίνεται η ιστορία, αλλά θα σας πω ποια είναι η βασική ιδέα. Η βασική ιδέα είναι ότι πριν ξεκινήσει μια ιστορία, μερικούς μήνες πριν, ο Toriyama γράφει κάποιες σημειώσεις. Συγκεκριμένα λέει: γεια σας, παιδιά, θέλω σε αυτή την ιστορία να εμφανιστεί ο Future Trunks και να υπάρχει μια κακή έκδοση. Τώρα μιλάμε για την ιστορία του Black. Και να υπάρχει μια κακή έκδοση του Σογκόκου. Τώρα, άμα θα τον πείτε Μπάμπι, Αντώνη, Χρήστο, δεν ξέρω. Ας πούμε, εγώ σας δίνω, λέει, ένα όνομα. Θα τον πούμε, ας πούμε, Goku Black. Γιατί Black? Γιατί φοράει, ας πούμε, μαύρα ρούχα, που λέει ο λόγος. Και στη συνέχεια δίνει ένα σχέδιο για τον Goku Black.
Μετά ο Toriyama μπορεί να δίνει και την ιδέα ότι ο Goku Black σχετίζεται με τον Zamasu και ότι ο Zamasu είναι από ένα άλλο σύμπαν. Συγκεκριμένα το σύμπαν 10. Και δίνει και ένα σχεδιάκι για τον Zamasu. Και αυτά, μαζί και με τον ενωμένο Zamasu και με κάποιες άλλες λεπτομέρειες, τα παίρνει ο Toyotaro, τα παίρνει και η Toei Animation και γράφουν τις ιστορίες τους. Το οποίο σημαίνει ότι, αν και οι βασικές αρχές της ιστορίας είναι κοινές, ο Trunks γυρνάει, υπάρχει ένας Goku κακός, υπάρχει ένας Kaioshin, αυτοί ενώνονται με ποτάρα, η ιστορία εξελίσσεται διαφορετικά. Αν και έχω μείνει λίγο πίσω στα manga reviews μου, ασχέτως αν ακολουθώ και με το manga, μετά από ένα σημείο, ειδικά στα τελευταία κεφάλαια, στα τελευταία 3 με 4 κεφάλαια, το manga φεύγει τελείως από το anime. Μιλάμε δηλαδή, αν και μέχρι στιγμή στα reviews έχουμε δει ότι εμφανίζεται ο Vegito, γίνεται blue και χωρίζεται, πράγμα που έγινε και στο anime, αλλά στο manga μετά η ιστορία εξελίσσεται τελείως διαφορετικά. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κρατάει περισσότερο. Τώρα το αν είναι καλύτερη ή χειρότερη η παιδιά είναι θέμα του καθενός. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο ιστορίες. Και όπως έχει εξελιχθεί τώρα το manga, μπορώ να πω ότι είναι λίγο 50-50. Δηλαδή υπάρχουν σημεία τα οποία μου αρέσουν στο manga, υπάρχουν σημεία που μου αρέσει το anime και υπάρχουν σημεία που στο manga δεν μου αρέσουν και αντίστοιχα δεν μου αρέσουν ούτε στο anime. Παρ' όλα αυτά έχουν και τα δύο τα θετικά τους. Και ο τρόπος που έχουν εξελιχθεί είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή ο Toyotaro είναι πιο σχολαστικός όταν δίνει ιδιότητες και ικανότητες στις μορφές του και στις επιθέσεις του. Δηλαδή έχει εξηγήσει κάπως τον Blue, έχει εξηγήσει κάπως τον Red, έχει δώσει κάποια πλεονεκτήματα. Δηλαδή συγκεκριμένα ότι στο manga ο Super Saiyan God, επειδή είναι κατώτερη μορφή του Super Saiyan Blue, δηλαδή εμφανίστηκε, είναι σαν να λέμε Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 και στη συνέχεια είναι Super Saiyan God και Super Saiyan Blue. Άρα αφού ο God είναι χαμηλότερη μορφή από τον Blue, έχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, στο manga μέχρι ένα σημείο, τουλάχιστον μέχρι εκεί που έχω κάνει review, υπονοείται, βασικά όχι υπονοείται, λέγεται καθαρά ότι ούτε ο Σογκόκου ούτε ο Βετζέτα δεν έχουν κάνει master τη μορφή του Blue, η οποία, αν και είναι πολύ δυνατότερη από τον Red, επειδή έχει πάρα πολλά θέματα με την αντοχή, σε κουράζει με λίγα λόγια γρήγορα, αναγκάζεσαι να ξεκινάς με πάρα πολλή ενέργεια και συνέχεια γύρω στη μέση της μάχης η δύναμή σου να πέφτει πολύ απότομα και να κουράζει γρήγορα. Πράγμα που στο anime δεν το έχουμε δει. Νομίζω αυτά είναι. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και γενικότερα το manga κάνει απίστευτα πολλές αναφορές στο πόσο σημαντική είναι η κατανάλωση της ενέργειας και πόσο οι μορφές των Super Saiyan καταναλώνουν ενέργεια. Στο σημείο που να λέει ότι ο Blue, αν και είναι ανώτερος, λόγω της κατανάλωσης ενέργειας που κάνει, καταντάει να κουράζει το χαρακτήρα πολύ πιο γρήγορα για να μην μπορεί να τον χρησιμοποιεί συνέχεια. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται και άλλες μορφές. Αντίθετα στο anime, τουλάχιστον μέχρι πριν το τουρνουά, παιδιά δεν υπήρχαν τέτοιες αναφορές. Το θέμα είναι ότι στο anime ο Goku μπορεί να χρησιμοποιεί τον Blue, τον έχουμε δει σταδιακά να σπαμάρει τον Blue, δηλαδή να τον χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές, και η αντοχή του να μένει ίδια. Όπως είδαμε στην ιστορία πριν ξεκινήσει το τουρνουά, όπου ο Goku άρχισε σιγά σιγά να μαζεύει όλα τα μέλη του σύμπαντος 7, είδαμε ότι ο Goku χρησιμοποιούσε σε όλους τους Super Saiyan Blue. Προτού αρχίσετε να μου λέτε, α, ο Krillin είναι επίπεδο Super Saiyan Blue, α, ο 17 είναι επίπεδο Super Saiyan Blue, α, ο Freezer είναι επίπεδο Super Saiyan Blue, παιδιά, δεν δουλεύει έτσι. Ο Goku, όπως μας είχε επιβεβαιωθεί και από σεναριογράφους της σειράς, γραφόταν σε αυτό το σημείο σαν ένας χαρακτήρας ο οποίος να μεταμορφώνεται σε Blue, καθαρά πρώτον για να προσπαθήσει, καλά αυτό είναι και λίγο δικιά μου βερσιόν, αλλά ισχύει, να προσπαθήσει λίγο να τρομάξει τους φίλους του, από την άποψη να τους πει, θα βρείτε άτομα τα οποία από άποψη δύναμης είναι ίσα με μένα στο τουρνουά. Άρα, άμα φοβάστε, μην μπείτε στο τουρνουά, μην ασχοληθείτε. Και δεύτερον, για να τους ενθαρρύνει, να τους δείξει ότι αν και το τουρνουά είναι δύσκολο, έχετε εμένα ο οποίος είμαι Super Saiyan Blue να σας βοηθήσω. Προφανώς και ο Goku δεν πήγαινε 100% στο άνιμε ενάντια στον Krillin ή τον 17 ή κάποιον άλλον. Αλλά όλη η εικόνα ότι μεταμορφωνόταν στην απόλυτη μορφή του και τους αντιμετώπιζε ήταν καθαρά για να δείξει οι φίλοι του έχουν το θάρρος για να συνεχίσουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούσε τη μορφή συνεχώς, την οποία είδαμε ότι δεν του προκαλούσε προβλήματα στην αντοχή. Φυσικά εγώ έχω μία θεωρία ότι όλο το arc δηλαδή όπου ο Goku ψάχνει τους φίλους του για να φτιάξει την ομάδα του σύμπαντος 7, πώς να το εξηγήσω, ο Goku σε αυτό το arc δεν ξεκουραζότανε, αν εξαιρέσουμε ότι σε μία φάση για ένα βράδυ κάψε με το 17 και φάγανε, δηλαδή είναι σερή σε όλες αυτές τις μέρες και ψάχνει τους φίλους του και μεταμορφώνεται συνεχώς, άρα με αποτέλεσμα κάθε φορά που πολεμάει έναν άλλο φίλο του η δύναμή του να πέφτει. Άρα δεν πολέμησε τον 17 full δύναμη και συνέχεια δεν πολέμησε τον Freezer σε full δύναμη. Άρα με αποτέλεσμα όταν έφτασε στο Freezer που ήταν ο τελευταίος διαγωνιζόμενος να ήταν λίγο αδύναμος, δεν θέλω να πω κάτω του 50%, θα πω γύρω στο 60 με 50%.
Άρα γι' αυτό φαινότανε λες και ο Freezer με τον Goku ήταν ισοδύναμη, ασχέτως που ο Goku είναι πολύ δυνατότερος. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, για να καθαρίσουμε τα power levels, παιδιά, στην ομάδα του σύμπαντος 7, ο Goku είναι ο πιο δυνατός. Παρ' όλα αυτά, εξηγείται ότι ο Freezer είναι πολύ κοντά του σε δύναμη, αν και δεν τον φτάνει, και αντίστοιχα, αν και δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, ακούγεται ότι ο 17 είναι πάρα πολύ δυνατός και ο Vegeta είναι πάρα πολύ δυνατός. Εγώ, άμα ήθελα να φτιάξω μια official κατάταξη των πολεμιστών του σύμπαντος 7, θα έλεγα ότι ο Goku είναι στην κορυφή, με το Kaioken, και χωρίς το Kaioken ίσως ελάχιστα. Αμέσως μετά ακολουθεί για πολύ λίγο, δηλαδή αν ο Goku είναι το 100, ο Vegeta είναι το 97% από άποψη δύναμης, δηλαδή ακολουθεί ο Vegeta με λίγο λιγότερη δύναμη και μέσω μετά πηγαίνει ο Freezer, ο 17 και ο Gohan και μετά η 18. Δεν ξέρω δηλαδή, η 18 μπορεί θα έλεγα ότι είναι ισοδύναμη με τον Gohan. Στην αρχή πίστευα ότι ο Gohan είναι δυνατότερος, δεν έχουμε δει ακόμα κάτι και από τη στιγμή που ο Gohan δεν έχει ξεκλειδώσει κάποια νέα μορφή και δεν χρησιμοποιεί θεϊκοκί, δεν μπορώ να τον βάλω πάνω από τον 17, στην καλύτερη θα τον έβαζε ισοδύναμο. Πάντως η κατάταξή μου πάει ως εξής. Goku, Vegeta, Golden Freezer, 17, Gohan, 18 και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι είναι Piccolo, Krillin, Tenshinhan και Χιονοτζίνι. Έτσι πιστεύω ότι πηγαίνει η κατάταξη. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τις έγκυρες πηγές και να βάλω και λίγο κάποιες ιδέες δικές μου. Αλλά τουλάχιστον για τους τρεις πρώτους πιστεύω έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Ο Golden Freezer δεν είναι δεύτερος. Ο Vegeta εξακολουθεί να είναι δυνατότερος του Golden Freezer. Και αν υπάρχει και μια ψιλοπονηρή ατάκα που ακούθηκε σε ένα επεισόδιο, συγκεκριμένα στο επεισόδιο που ο Goku αποφασίζει να πάει να πάρει τον Freezer, λέει στους υπόλοιπους: σε περίπτωση που ο Freezer ξεφύγει και πάει να κάνει του κεφαλιού του, εγώ και ο Vegeta θα τον εμποδίσουμε. Και στη συνέχεια υπάρχει ατάκα με το που έρχεται ο Freezer και γίνεται κομμάτι της ομάδας και ο Goku πηγαίνει και λέει στους υπόλοιπους: αν ο Golden Freezer ξεφύγει, τότε θα τον εμποδίσω εγώ. Δεν βάζει και το Vegeta μέσα στη συζήτηση. Πράγμα που πολλοί έχουν πει ότι είναι και καλά με ένα στυλ υπονοούμενου, ότι ο Golden Freezer είναι δυνατότερος από τον Vegeta, αλλά αμφιβάλλω, δεν πιστεύω ότι ισχύει. Και άμα ισχύει, ισχύει από την άποψη ότι ο Goku δεν ξέρει πόση δύναμη έχει ο Vegeta, διότι προπονήθηκε μέσα στο δωμάτιο του χρόνου. Και ναι, πιστεύω ότι ο Vegeta είναι δεύτερος, παιδιά, δεν υπάρχει σύγκριση. Θα μπορούσα να πω δηλαδή ότι σε μία μάχη με τον Goku ίσως βγαίνανε και ισοδύναμοι, με τον Goku να έχει λίγο το πλεονέκτημα, αλλά θα νίκαγε καθαρά για το Kaioken, που θα τον έκανε πολύ δυνατότερο. Τι άλλο θα ήθελα να πω για τον Super Saiyan Blue και τον Super Saiyan God? Αρχικά θέλω να πω ότι καθαρά η δυνατότερη μορφή είναι ο Super Saiyan Blue. Παιδιά, μέχρι και η εξήγηση της μορφής του Super Saiyan Blue μας λέει ότι είναι ένας Saiyan ο οποίος μεταμορφώνεται σε Super Saiyan χρησιμοποιώντας τη δύναμη ενός Super Saiyan God. Άρα για να γίνεις Super Saiyan Blue πρέπει να έχεις κάνει Master τη δύναμη του Super Saiyan God και λογικά να την έχεις ξεπεράσει αφού την έχεις κάνει Master. Εντάξει, προφανώς υπονοείται στο άνιμε ότι είναι η πιο βολική μορφή. Και ασχέτως με το τι ακούγεται τώρα στο τουρνουά, γιατί στο τουρνουά υπάρχει φυσικά η ατάκα που ο Vegeta λέει στον Goku μην ξοδεύεις το Super Saiyan Blue. Από την άποψη ότι δεν ξέρω τι σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα, διότι υπάρχει μια ελάχιστη ασυνεννοησία μεταξύ σεναριογράφων στο άνιμε, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είδε απλά το μάγκα, να το πήρε σαν ιδέα και να το είπε, ή απλά να είναι κλασική ιδέα Goku μην το παρακάνει στην αρχή, γιατί έχουμε και δυνατότερους αντιπάλους. Πάντως υπονοείται στο πρωτάθλημα ότι ο Blue καταναλώνει πολύ ενέργεια. Άρα ίσως γι' αυτό το λόγο και ο Goku στο επεισόδιο 104 αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον Super Saiyan God, τον Red δηλαδή, τον κόκκινο. Επίσης υπάρχουν και δύο στιγμιότυπα όπου έχουν εφανερωθεί κάποιες δυνάμεις, ικανότητες του Super Saiyan God, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι επίσημες, αλλά θα τις αναφέρω. Πρώτον είναι το στιγμιότυπο όπου ο Beerus τρυπάει τον Goku και στη συνέχεια ο Goku πέφτει από το διάστημα πίσω στη γη, μέσα στη θάλασσα, και αφού βλέπει ότι δεν έχει πληγεί στο κορμί του, σηκώνει και ξαναπολεμάει. Πράγμα που όλοι το έχουμε θεωρήσει ότι ο Beerus τρύπησε τον Goku και ο Goku συνέχεια αφού έπεσε στη θάλασσα και άρχισε να δυναμώνει, γιατί καταλάβαινε τη δύναμη του Super Saiyan God, θεραπεύτηκε. Και επίσης είναι και η σκηνή στην ταινία, στη Battle of Gods, όπου ο Goku χτυπιέται από τον Beerus, ματώνει στο μάγουλο, αλλά συνέχεια η ουλή του δεν υπάρχει. Όπου πολλοί έχουμε θεωρήσει ότι λόγω αυτών των δύο στιγμιότυπων ο Super Saiyan God μπορεί να καταναλώνει εκεί για να θεραπεύει τις πληγές του. Πράγμα που δεν ξέρουμε άμα ισχύει, γιατί υπάρχει πάντα και η θεωρία, η οποία τη σκέφτηκα τώρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι μπορεί πολύ απλά αντί να έκανε ζημιά στον Super Saiyan God τον Beerus, απλά να κρατάνε τόσο δυνατό το χτύπημα,
όπου ο Γκόκου απλά από το σοκ να έπεσε στη γη και να νόμιζε ότι τρυπήθηκε. Και συνέχεια, αφού είδε ότι η δύναμη του είναι τεράστια και συνεχίζει να αυξάνεται, να είδε ότι απλά η πληγή του σκίσε τα ρούχα και δεν του κάνει σοβαρή ζημιά. Όλα μπορούν να ισχύουν, παιδιά. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα επιβεβαιωμένο. Και επίσης είναι ακόμα μια ιδιότητα στο άνιμε. Άμα θυμάστε, όταν έγινε Super Saiyan God τον Γκόκου πρώτη φορά, ορμάει στον Beerus και χάνει. Πώς θα το πω, χάνει τον βηματισμό του, φεύγει πάρα πολύ μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή γυρνάει και λέει ότι είμαι πάρα πολύ πιο γρήγορος από ό,τι ήμουν σε Super Saiyan 3. Αυτή η μορφή είναι πολύ γρήγορη και δεν έχω μάθει να την ελέγχω. Πρέπει να μάθω να την ελέγχω. Άρα υπάρχει και αυτή η θεωρία ότι ο Super Saiyan God είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και γιατί χρησιμοποιώσαν βάση τη ταχύτητα. Θα σας πω γιατί. Στο επεισόδιο 104, ο Hit έρχεται αντιμέτωπος με τον Dispo. Ο Dispo είναι ένα από τα μέλη της ομάδας του Σύμπαντος 11, ο οποίος δεν έχει βγει εκτός. Είναι ο Κούνελος ουσιαστικά. Ο οποίος, σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουμε του επεισοδίου, βρει τρόπο για να μπλοκάρει το Tokyo το Bassi, την επίθεση που επιτρέπει στον Hit να κάνει άλματα στον χρόνο. Και έτσι όλοι αρχίσαν να υπονοούν ότι ο Dispo είναι είτε είναι πιο γρήγορος, είτε έχει κάποιο τρόπο να μπλοκάρει τις επιθέσεις οι οποίες σχετίζονται με ταχύτητα ή με χρόνο. Και ίσως κολλάει και με το θέγμα του ότι είναι κουνέλι και καλά είναι γρήγορος σαν κουνέλι. Πού θέλω να πάω με αυτό. Σε αυτό το επεισόδιο, επίσης, στην περιγραφή του υπάρχει μια γρήγορη αναφορά ότι θα γίνει μια συνεργασία μεταξύ του Γκόκου και του Hit, οι οποίοι θα δουλέψουν μαζί για να πολεμήσουν τον Dispo. Και μέσα στην περιγραφή του επεισοδίου υπήρχε και μία μικρή λεπτομέρεια που έλεγε Super Saiyan God. Δηλαδή ο Γκόκου μεταμορφώνεται σε Super Saiyan God και στη συνέχεια βοηθάει τον Hit να πολεμήσουν τον Dispo. Σύμφωνα με την περιγραφή του επεισοδίου έχουμε επεισόδιο 104. Μία εκπληκτική, πιο γρήγορη από την ταχύτητα του φωτός μάχη ξεκινάει. Ο Γκόκου και ο Hit πολεμούν σαν ομάδα. Το επεισόδιο φυσικά θα παιχτεί στις 20 Αυγούστου. Και η περιγραφή λέει ο Dispo από το σύμπαν 11, ο Κούνελος που έλεγα, πολεμάει τον Hit από το σύμπαν 6. Ο Dispo εμποδίζει τις κινήσεις του Hit με σφαίρες από φως. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο είδος επίθεσης και τον χτυπάει συνεχώς, δίχως ο Hit να μπορεί να αντεπιτεθεί. Βλέποντας το αυτό, ο Goku μεταμορφώνεται σε Super Saiyan God και στέκεται μπροστά στον Dispo, λέγοντας ότι είναι ενθουσιασμένος. Το θέμα μας εδώ πέρα ήταν ότι ως τώρα όλοι πιστεύαμε ότι αυτό ήταν τυπογραφικό λάθος. Δεν εννοούσαν Super Saiyan God και καλά το αφήσανε ανοιχτό, υπονοώντας ότι ο Γκόκου μεταμορφώνεται σε Θεό, άρα σε Super Saiyan Blue κτλ. Αλλά σύμφωνα με τους σιναριογράφους και την εικόνα που σας δείχνω από κάτω, όπου η εικόνα είναι επίσημη, βγήκε σήμερα για το επεισόδιο 104, όντως ο Γκόκου μεταμορφώνεται σε Super Saiyan God. Άρα η μορφή θα κάνει την επιστροφή της. Άρα αρχίζουν να δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Γιατί δημιουργούνται πολλά ερωτήματα? Γι' αυτό το λόγο που εξήγησα. Ότι στην αρχή, στην πρώτη ιστορία, στο Battle of Gods Arc του Super, είδαμε ότι ο Γκόκου απορροφάει το Super Saiyan God. Πράγμα που η μόνη εξήγηση που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι δεν απορρόφησε αυτό που είπε ο Beerus. Γιατί ο Beerus είπε ότι απορρόφησε την αίσθηση και μαζί τη δύναμη του Super Saiyan God. Το οποίο, αν και είναι λίγο αόριστη φράση, θα μπορούσα να το μεταφράσω ότι δεν απορρόφησε όλο το Super Saiyan God σαν μορφή. Απορρόφησε το Ki που μπορούσε να εκπέμπει εκείνη τη στιγμή ο Super Saiyan God. Άρα είδε, κατανόησε πώς λειτουργεί το θεϊκό Ki. Και επίσης, επειδή απορρόφησε Ki, όπως έγινε και με την τελετή για τον Super Saiyan God, που άμα θυμάστε στην ταινία, κάνουν την τελετή πρώτη φορά και επειδή έγινε λάθος, απλά ο Goku δυνάμωσε μεν, αλλά επειδή τον φορτώσανε με έξτρα Ki. Έγινε το ίδιο πράγμα, άρα επειδή φορτώθηκε με έξτρα Ki, η δύναμή του αυξήθηκε και δυνάμωσε κι άλλο. Το οποίο σημαίνει ότι άμα ισχύει αυτό, ο Super Saiyan God είναι επίσημη μορφή, η οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως τώρα και γενικότερα δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και δύο λόγια που έγραψα στο Facebook σχετικά με τον Super Saiyan Blue και τον Super Saiyan God. Κάποια περιέχουν λεπτομέρειες οι οποίες τις έχω ήδη αναφέρει μια φορά σε αυτό το βίντεο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γρήγορος και σύντομος γίνεται. Σύμφωνα με το άνιμε, στο επεισόδιο 15, ο Γκόκου στο επεισόδιο 14 πέρασε σε δύναμη έναν Super Saiyan God, απορροφώντας τη θεϊκή του δύναμη και ξεπερνώντας την, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει τη σφαίρα του Beerus στη βασική του μορφή. Άμα θυμάστε, αυτό έγινε στο επεισόδιο 14, όπου είναι το επεισόδιο όπου ο Γκόκου ήταν Super Saiyan και σιγά σιγά, ενώ έχανε, ξαναεπέστρεφε όλη την ώρα. Επίσης, στο επεισόδιο που ο Γκόκου πάει να προπονηθεί με τον Whis, ο Γκόκου ελέγχει τη δύναμη του Vegeta και λέει ότι μπορεί να τον έχει ξεπεράσει. Άρα ο Vegeta υπονοείται ότι ξεπέρασε εκείνο το σημείο το Super Saiyan God. Η προπόνηση του Whis τους επιτρέπει να νιώθουν θεϊκό Ki και να το κρατάνε στο κορμί τους, δίχως να το σπαταλάνε. Όταν μεταμορφώνεται σε Super Saiyan,
χρησιμοποιώντας τη δύναμη ενός Super Saiyan God, γίνεσαι Super Saiyan Blue. Η μεγαλύτερη και μόνη σίγουρη διαφορά μεταξύ του Red και του Blue είναι ότι ο Red έχει θεϊκό κορμί. Δηλαδή, με το που γίνεται Super Saiyan God, ο Goku, δηλαδή Super Saiyan Red, πείτε τον όπως θέλετε, παίρνει όλες τις ιδιότητες ενός θεού, το κορμί του αδυνατίζει και τα ρούχα του αλλάζουν και μπορεί να αισθάνεται θεϊκό ki. Μια ικανότητα που πια δεν σημαίνει κάτι, μιας και το κάνει και στη βασική του μορφή, όπως είδαμε φυσικά και στην ιστορία με τον Golden Freezer και στη συνέχεια στο Black Arc, όπου ο Trunks, αν θυμάμαι καλά, πολεμάει τον Vegeta, μεταμορφώνεται ο Vegeta. Ο Trunks λέει ότι δεν μπορώ να αισθανθώ τη δύναμη του πατέρα μου, άρα σημαίνει ότι έχει μεταμορφωθεί σε θεός. Και ο Goku, ενώ βρίσκεται σε απόσταση, μπορεί να νιώσει το θεϊκό ki του Vegeta. Αν και σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τον Red να μπορεί να θεραπευτεί, το οποίο είδαμε και στην ταινία, δεν ξέρουμε αν θεωρείται σταθερή ικανότητα. Ο τρόπος που θα παρουσιάσουν τον Red και θα τον φέρουν πίσω είναι πολύ σημαντικός. Και ναι, αυτό ισχύει. Πρέπει να μας δώσουν τουλάχιστον μια καλή δικαιολογία. Πράγμα που μπορώ να πω ότι δεν το πιστεύω, δηλαδή θα μας πούνε έτσι χήμα: α, έγινα Super Saiyan God. Άντε στην καλύτερη να έχουν κάποιον χαρακτήρα στο background να πετάει κάποια ατάκα. Μπορείς να το κάνεις. Αν και δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιος να ασχοληθεί. Που θα ήταν ωραίο, παιδιά, να έχουμε τον Goku και για παράδειγμα ο Krillin στο background να γυρνάει και να λέει: α, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξανά αυτή τη μορφή. Και ο Goku να πει: ναι, μπορώ για τον τάδε τάδε λόγο. Ναι, θα ήταν καλή φάση αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Και αν και συνήθως, όπως γράφω και στο Facebook, δεν μας δίνουν πολλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι ότι εδώ χρειάζονται σχετικά με το γιατί μπορεί να γίνει ξανά Super Saiyan, ή Super Saiyan God δηλαδή, ή γιατί σταμάτησε να το κάνει. Και τώρα δίνω ένα παράδειγμα. Παιδιά, όσο δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, το Naruto έχει πάρει αρκετές ιδέες και ουσιαστικά ακολουθεί αρκετά πιστά κάποια από τα power-ups του Dragon Ball, συγκεκριμένα και στις χρωματικές παλέτες, διότι είδαμε ότι ο Ναρούτο, όταν γίνεται Μπίτζου, ουσιαστικά που ελέγχει τη δύναμη του Κουράμα, γίνεται χρυσός. Και έχουμε επίσης και τη δύναμη του Sage Mode, όπου αν και το Sage Mode εμφανίστηκε πιο νωρίς από το Super Saiyan God, έχει τα ίδια χρώματα. Εντάξει, δεν είναι κόκκινο, είναι πορτοκαλί, αλλά πάνω κάτω τα ίδια. Και λοιπόν, τι γράφω στο Facebook. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Ναρούτο, όπου ο πρωταγωνιστής, αν και έχει αποκτήσει μια πολύ δυνατή μορφή, το Μπίτζου Mode, συνεχίζει να χρησιμοποιεί μια προηγούμενη, το Senin Mode. Το Senin Mode είναι το Sage Mode, το ίδιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, στο Naruto βγάζει νόημα, γιατί έχει επιβεβαιωθεί ότι το Senin Mode προσφέρει την ικανότητα να αισθάνεσαι τα πάντα γύρω σου με μεγαλύτερη ακρίβεια και έτσι μπορείς να αποφύγεις ευκολότερα επιθέσεις. Άμα γίνει κάποια τέτοια αναφορά στο Dragon Ball Super, π.χ. ότι το Red επιτρέπει να κινούμε γρηγορότερα, θα το δεχτώ. Ήδη είδαμε στην αρχή ότι η διαφορά Super Saiyan 3 με Super Saiyan God είναι πολύ μεγάλη, το σημείο που ο Goku να μην μπορεί να την ελέγχει. Και αυτή είναι η αλήθεια για το άνιμε, δίκως να χρησιμοποιώ λεπτομέρειες από το μάγκα. Αυτά έγραψα στο Facebook. Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα, παιδιά, αυτή είναι η ιδέα μου. Ό,τι παραπάνω πω θα χρησιμοποιώ ιδέες και θα χρησιμοποιώ λογικές από το μυαλό μου, πράγμα που προσπαθώ να μην το κάνω. Και αν χρησιμοποιήσω κάτι από το μάγκα, ίσως έρχομαι κόντρα σε αυτά που θα γίνουν μελλοντικά στο άνιμε. Και δυστυχώς κάποια πράγματα στο μάγκα όντως έρχονται κόντρα στο άνιμε, όπου αν κάποια στιγμή το μάγκα αποφασίσει να έρθει σε συνεργασία με το άνιμε, δεν ξέρω πώς θα τα βολέψουν. Που ίσως και να μην γίνει ποτέ, παιδιά. Είμαστε στο σημείο όπου το άνιμε έχει βοηθήσει τόσο πολύ την παραγωγή του Dragon Ball, και όταν μιλάω την παραγωγή εννοώ και τις πωλήσεις σε αντικείμενα, κούκλες, τσάντες, τα πάντα, με αποτέλεσμα όπου το άνιμε να είναι αυτό που προωθεί όλες τις πωλήσεις και το μάγκα να είναι κάτι σαν support του άνιμε. Και μια προσπάθεια ουσιαστικά να δείξουν και στους fans όπου είχαν αμφιβολίες με το GT, γιατί άμα θυμάστε το GT ο Toriyama δεν βοηθούσε. Είναι μια προσπάθεια να δείξουν στους fans ότι ναι, έχουμε τον Toriyama στο πλευρό μας, παιδιά μην ανησυχείτε, η ιστορία θα είναι καλή, δεν θα είναι πράγματα που βγάζουμε από το μυαλό μας. Και ευτυχώς μέχρι τώρα αυτό ισχύει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Αυτά είχα να πω για τον Super Saiyan Blue και τον Super Saiyan God. Στην ερώτηση ποιος είναι δυνατότερος, Super Saiyan Blue ή ο Super Saiyan God, παιδιά, το λέω χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Super Saiyan Blue είναι δυνατότερος, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει στο άνιμε, και από τη στιγμή που είναι μια μορφή όπου χρησιμοποιεί τη δύναμη ενός θεού για να μεταμορφωθεί και μεταμορφώνεται σε Super Saiyan, που ήδη ξέρουμε ότι όταν γίνεσαι Super Saiyan παίρνεις επιπλέον δυνάμεις, υπάρχουν επιπλέον πολλαπλασιαστές, άρα μπορώ να θεωρήσω ότι ο Blue είναι καθαρά δυνατότερος. Στο μάγκα είναι ξεκάθαρο, εντάξει, το έχουν δηλώσει. Ο Blue είναι πολύ δυνατότερος από το Red. Στο άνιμε, αν και ήταν λίγο 50-50, με αυτά που ξέρουμε ήδη, μπορώ να το πω χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Blue ξεπερνάει σε δύναμη τον Red. Άρα, το μόνο πράγμα που μένει για να υποθέσουμε για το λόγο
τον οποίο θα γυρίσει πίσω ο Super Saiyan God. Είναι καθαρά, παιδιά, για να μην ξοδέψει ο Goku πάρα πολύ από την αντοχή του ενώ πολεμάει στο τουρνουά. Άρα σας χαιρετώ, καλό απόγευμα από Mazinger Destro Extreme. Γεια σας!